Σας καλωσορίζω παρουσιάζοντας τις εργασίες που έχουμε κάνει ως Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Σφαγείο του Γαβρίου. Εργασίες οι οποίες περιγράφηκαν μέσα σε μια μελέτη που έκανε και εκπώνησε η τεχνική μας υπηρεσία και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια του Αιγαίου. Τα Δημοτικά Σφαγεία Δήμου Άνδρου, S169 που είναι και ο κωδικός του σφαγείου, έχουν ξεκινήσει εργασίες για τον πλήρη εξυγχρονισμό. Έχει γίνει η τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου στο σύνολο εσωτερικά και εξωτερικά του σφαγείου. Εκκρεμούν τα κουφώματα και η αλλαγή της πόρτας. Περιλαμβάνει όχι μόνο το βάψιμο και κτηριακές παρεμβάσεις, αλλά παρεμβάσεις και σε εξοπλισμό. Εδώ έχουμε τα μηχανήματα που απομονώνονται, τα βοηθοί ηρεμούν ώστε να μπορεί να γίνει σφαγή. Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει τη δυνατότητα ουσιαστικά να απομονώνει το βοηδές με έναν απόλυτα ασφαλή και σύγχρονο τρόπο. Αντίστοιχα από εδώ έχουμε την εγκατάσταση απομόνωσης των χείρων, όπου ουσιαστικά με την ηλεκτρική τσιμπίδα για την απομόνωση και την αναισθητοποίηση των χείρων καταφέρνουμε χωρίς τα ζώα να ταλαιπωρηθούν εν ηρεμία να οδηγηθούν στη σφαγή. Εδώ είμαστε στο χώρο που είναι ο χώρος της αφέμαξης, αποκοπής και εκδοράς. Στις εγκαταστάσεις που μου κάνει για την απορροή των υδάτων, ώστε να μπορεί καθημερινά και σύγχρονα το σφαγείο να μπορεί να καθαρίζεται με πιεστικό μηχάνημα που διαθέτουμε. Εδώ είναι ο χώρος του εξπαλαχινισμού, διχοτόμησης, ταξινόμησης και ζύγησης. Μία από τις εγκαταστάσεις που επίσης τοποθετήσαμε πριν λίγες μέρες είναι ο μηχανισμός εκδοράς των αερινοφυρίων, των αρνιών. Πραγματικά εδώ διευκολύνει πάρα πολύ τη δουλειά όλων των εργαζομένων στο σφαγείο. Και κάτι άλλο που επίσης πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ είναι αυτός εδώ ο μηχανισμός που βοηθάει στην εκφόρτωσή τους και την φόρτωσή τους στα αυτοκίνητα για να φύγουν από εδώ τα σφάγια. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η οποία πραγματικά στήριξε τη σημαντικότερη δομή για τον πρωτογενή τομέα που είναι τα σφαγεία. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Χατζημάρκο και στον Έπαρχο, τον Δημήτρη Λάσκαρη, που αμέσως ενεργοποιήθηκαν και χρηματοδότησαν τη μελέτη που ο Δήμος έφτιαξε. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Άνδρου. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κτηνίατρο, την Κατερίνα Τιμανούσου, που πραγματικά καθημερινά παλεύει για να υγειονομικά και με ασφάλεια να λειτουργούν τα σφαγεία μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προηγούμενο κτηνίατρο, τον Γιώργο Τολιάκο, όπου πραγματικά είναι ο άνθρωπος που στήριξε την ύπαρξη και την συνέχεια του πρωτογενή τομέα για χρόνια. Άλλο ένα έργο που η συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας πραγματικά ευδοκίμησε και πια έχουμε μία μονάδα σφαγής η οποία οδηγεί στην ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων με την σφαγή των ζώων στην Άνδρο, άρα στη διαπραγμάτευση πολύ καλύτερη τιμή και στην σταθερή και συνεχή λειτουργία. Όλοι ζήσαμε για χρόνια την περιπέτεια των σφαγείων να έχουμε την αγωνία αν ανοίγουν, αν κλείνουν και με μια παράταση να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Ευχαριστώ.